Είπα. Να, καταρχήν εδώ καταγράφηκε χθες διάφοροι αναλυτές Τούρκοι, κύριε Καλεντερίδη, λένε να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, λέει, οι Τούρκοι για την μικρασιατική εκστρατεία. Εντάξει, αυτό το ζήτημα έχει λήξει. Το είχαν θέσει και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη συνθήκη της Λοζάνης. Έληξε, αν δεν κάνω λάθος, παραχωρήσαμε το προγεφύρωμα του Κάραγκατς, το σημερινό προγεφύρωμα του Κάραγκατς, το παραχωρήσαμε στους Τούρκους για να είναι σε ασφάλεια η Αδριανούπολη και οι Τούρκοι απέσυραν την απέτηση για πολεμικές αποζημιώσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο τύπος στην Τουρκία μεθοδευμένα συμμετέχει σε μια επιχείρηση μαζικοποίησης του φασιστικού αφηγήματος της Τουρκίας. Ναι. Και αυτό το φασιστικό αφήγημα έχει μια μεγάλη γκάμα από ζητήματα με τα οποία μπολιάζεται η τουρκική κοινωνία, φανατίζεται η τουρκική κοινωνία. Ένα από αυτά είναι ότι τα νησιά είναι τουρκικά. Το σύνθημα το έδωσε ο ίδιος ο Ερντογάν. Είναι υποκατοχή τα ελληνικά νησιά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς νόμιμα θα τα ξαναπάρουμε. Αυτό μας είπε στην ουσία. Βέβαια, νύχτα. Το άλλο είναι αυτό που είπατε για τις αποζημιώσεις. Δεν υπόθηκε ούτε μία λέξη εκτός από ορισμένες δημοκρατικές ιστοσελίδες για τα γεγονότα της 6ης 7ης Σεπτεμβρίου, όπου εκεί είδαμε το τουρκικό κράτος να στοχοποιεί την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης και να προβαίνει με 38 νεκρούς, εκατοντάδες βιασμοί ανδρών και γυναικών. Περατώδες καταστροφές περιουσιών. Ναι, το ελληνικό κράτος κοιτούσε απαθής. Ήταν μια ντροπή η αντίδρασή μας. Η μία αντίδρασή μας. Μία ντροπή. Να σας πω, κύριε Καμπουράκη, συνεχίζει να είναι ντροπή και η σημερινή στάση. Η Ελλάδα την 6η 7η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο έπρεπε να την έχει σαν μία ημέρα απόδοσης οφειλόμενης μνήμης και τιμής στα θύματα εκείνης της βαρβαρότητας. Είπε κάτι ο κύριος Δένδιας, κατά τα άλλα πέρασε αυτή η μαύρη επέτειος, πέρασε σαν να μην συνέβη ποτέ. Κύριε Καλεντερίδη, το γεγονός ότι βγαίνει η αντιπολίτευση, παραδείγματος χάρη, η επικεφαλής του ακροδεξιού του καλού κόμματος και λέει στον Ερντογάν τι το λες και δεν το κάνεις, αφού έχουμε κατεχόμενα νησιά, γιατί δεν πας να τα πάρεις πίσω. Τι μας λέει για το κλίμα που διαμορφώνεται στην κοινή γνώμη και στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας? Αυτό το αφήγημα με τα υποκατοχή νησιά ξεκίνησε πρώτα από το κόμμα του Ντοού Περιντζέκ, το κόμμα Πατρίδα, το Βατάν Πάρτιση, και ήταν ο Γιαλί ένας πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτός ξεκίνησε αυτό το αφήγημα. Στην αρχή, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ήταν κάτι περιθωριακοί που πήγαιναν απέναντι από το Αγαθονήσι εκεί στα Δίδυμα, κοντά στη Μίλητο, με σημαίες και έλεγαν ότι θα αποβιβαστούμε στα νησιά που κατέχει η Ελλάδα, αυτά τα 20 νησιά που λένε. Ναι. Στη συνέχεια αυτό το αφήγημα το υιοθέτησε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κεμάλ Κιλιτζίδακλου. Γιατί? Επειδή ο Ερντογάν προσπαθούσε να αποκαθιλώσει τον Μουσταφά Κεμάλ, τον οποίο θεωρεί κύριο πολιτικό αντίπαλο. Ήθελε να βγάλει κάρτη τη συμφωνία που υπέγραψε με τη Λοζάνη. Ναι. Αυτό. Για τη Λοζάνη, τότε το έλεγαν οι Κεμαλικοί, αφού μας κάνεις τον νέο προφήτη και τον νέο πορθητή, πήγαινε να πάρεις τα νησιά που κατέχουν οι Έλληνες, αντί να μας προσπαθείς να αποκαθιλώσεις τον Μουσταφά Κεμάλ. Και όταν έγινε αυτό αφήγημα της αντιπολίτευσης, σταδιακά άρχισε να γίνεται πλέον αφήγημα και της κυβέρνησης και φτάσαμε να μας λέει ο Ερντογάν αυτά που μας είπε προχθές. Πόσα νησιά μιλάνε τώρα? Ή γενικώς 18. Όχι. 17 λέγανε, 18. Τώρα χθες διάβασα ότι πρόκειται για 20 νησιά. Κύριε Ακημίδη, υπάρχει μια φημολογία στην Τουρκία, εκτιμήσεις τέλος πάντων, ότι ο Ερντογάν μπορεί να πάει ακόμα και σε θερμό επεισόδιο για να φτάσει να αναβάλει τις εκλογές. Αυτές είναι οι περιγραφές που γίνονται από κάποιους αναλυτές στη γειτονική χώρα. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, επιτρέψτε μου να πω ένα σχόλιο για το θέμα των αποζημιώσεων. Ναι. Και να τονίσω ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει οριστικά και τελεσίδικα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Υπάρχει σχετικό άρθρο στη συνθήκη της Λοζάνης, το άρθρο 59,
που λέει συγκεκριμένα ότι η Τουρκία παραιτείται οριστικώς πάσης απαιτήσεως κατά της ελληνικής κυβερνήσεως περί επανορθώσεων. Δεν αναγνωρίζουν τη Λοζάνη, οπότε σκασίλα τους επιτογράφει. Κοιτάξτε, ναι, αλλά λένε ότι θα πάνε σε διεθνή δικαιοσύνη, σε διεθνές δικαστήριο. Πρώτον, το δικαστήριο θα πει ότι είναι αναρμόδιο, γιατί είναι μία συνθήκη πριν 100 χρόνια. Αλλά δεύτερον, και αν ακόμη ήθελε να ασχοληθεί, το άρθρο της συνθήκης είναι απολύτως σαφές. Οριστικός και τελεσεδίκος πάσης απαιτήσεως. Τώρα, έρχομαι στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, όλα τα σενάρια είναι πάρα πολύ πιθανά. Δηλαδή, να επικαλείται όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε προκειμένου να αναβάλει τις εκλογές, διότι δημοσκοπικά δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Αλλά επιτρέψτε μου να δω την πολύ μεγαλύτερη εικόνα, δηλαδή πέραν από τις εκλογές και τις εσωτερικές στοιχές. Εδώ έχουμε μια νέα κατάσταση, μια νέα θεώρηση από πλευράς Τουρκίας σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Και ποια είναι αυτή η θεώρηση? Είναι ότι έχει η Τουρκία ανακηρύξει, αναγορεύσει την Ελλάδα σε στρατηγικό της αντίπαλο. Από χώρα σύμμαχο, δηλαδή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και τα λοιπά, την έχει καταστήσει σε στρατηγικό αντίπαλο. Mm-hmm. Και επομένως προσπαθεί με κάθε τρόπο να την ενοχοποιήσει ότι δήθεν η Ελλάδα είναι η χώρα παραβάτης του διεθνούς δικαίου και των συνθήκων. Και κατά συνέπεια με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να τη χειριστεί η διεθνής κοινότητα. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει πρώτον για πολιτικούς λόγους. Με την έννοια ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που κατά την εκτίμηση της Τουρκίας, κατά την αντίληψη, την πρόσληψη που έχει η Τουρκία, είναι η χώρα που ετοιμάζεται να της επιτεθεί. Μπορεί αυτό όλο να ακούγεται εξόχως παράλογο, όπως και είναι εξόχως παράλογο, αλλά παρά τα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής ελίτ της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, της πολιτικής τάξης της Τουρκίας, δυστυχώς πιστεύει αυτό το τερατούργημα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε καθηγητά μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Εγώ τι καταλαβαίνω από αυτό? Όταν εμείς είμαστε 10-11 εκατομμύρια και οι Τούρκοι είναι 70 και πάνε να γίνουν 100, ο μόνος τρόπος, και αν έχουμε αναγορευτεί σε επίσημο στρατηγικό εχθρό τους, ο μόνος τρόπος να αντιδράσουμε σε βάθος χρόνου και να μην έχουμε απώλειες είναι να γίνει, να μεταβληθούμε σε ένα Ισραήλ ως χώρα. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω ότι η ιστορική εμπειρία μας λέει ότι αυτή η στρατηγική τις περισσότερες φορές δεν αποδίδει. Με άλλα λόγια, η αποτροπή είναι αναγκαία και θα πρέπει να ενισχυθεί, αλλά το να Ισραηλιοποιηθούμε δεν μας λύνει το πρόβλημα. Αυτό που μας λύνει το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να αναζητήσουμε ρογμές και παράθυρα ευκαιρίας προκειμένου να φτάσουμε σε μία εκτόνωση στο μέτρο που μπορούμε να φτάσουμε και βεβαίως σε ένα δεύτερο στάδιο να δούμε ποια προβλήματα μπορούμε να επιλύσουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, μακάρι να γίνει αυτό, δεν υπάρχει. Έχουμε και πρόβλημα εσωτερικό. Στο παρελθόν είχαμε ευκαιρίες να λύσουμε προβλήματα που τις χάσαμε. Εντάξει. Διότι πιστεύαμε ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ ημών. Σάβα, μία γρήγορη τοποθέτηση. Πιστεύεις ότι μπορεί να προσπαθεί να κάνει επεισόδιο για να αναβάλει τις εκλογές? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Υπάρχει άρθρο στο Σύνταγμα της Τουρκίας που λέει ότι σε περίπτωση πολεμικής κατάστασης το κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει τις εκλογές για ένα χρόνο και αν η κατάσταση συνεχιστεί για άλλο ένα χρόνο. Όμως θα ήθελα να πω, να κάνω ένα σχόλιο για αυτό. Δεν έχουμε χρόνο, Σάβα μου, σε 30 δεύτερα μπορείς. Ναι, ναι, αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής τώρα το αντιλήφθηκε. Στρατηγικός εχθρός η Ελλάδα ήταν πάντα. Τα σχέδια είναι υπαρκτά. Κάθε χρόνο κάνει άσκηση απόφαση σε ελληνικά νησιά εδώ και δεκαετίες. Απλά οι ελίτ στην Ελλάδα παραπληροφορούσαν τις κυβερνήσεις και βρισκόμασταν σε ένα φανταστικό κόσμο. Η απειλή είναι υπαρκτή εδώ και δεκαετίες και ποτέ η Τουρκία δεν έφτασε κοντά σε λύση στα προβλήματα με την Ελλάδα. Κορόιδευε τις κυβερνήσεις για να προετοιμάσει την πολεμική της μηχανή και να έρθουμε σε αυτό που ήρθαμε σήμερα. Μάλιστα. Κάποιοι κορόιδευαν τις ελληνικές κυβερνήσεις. Λοιπόν, καλημέρα σας και στους δύο. Χωρίς, και σε ιδρύματα. Αλλά ο χρόνος δεν μας επιτρέπει. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ και στους δύο.